Βάλ το τέρμα λοιπόν. Για να ακούσετε, βάλε το τέρμα, την ένταση, για να ακούσετε τι έχει να μας πει τώρα ο γιατρός μας, ο Δόκτωρ Γιώργος Μικελίδης. Καλώς ορίσες, Γιώργο μου. Ευχαριστώ, καλή σας μέρα. Ψυχίατρος, αλλά με θέματα που αφορούν γενικότερα έτσι όλους, που μπορεί να τα έχουμε στο περιβάλλον μας και να μην γνωρίζουμε ακριβώς τι είναι. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη ζήλια και την ερωτομανία. Και θα αρχίσουμε λέγοντας τι είναι και ρωτώντας εγώ, τι είναι η ερωτομανία, γιατρέ μου. Να αρχίσουμε με την ερωτομανία. Ναι. Η ερωτομανία είναι μία ψυχική διαταραχή που παρουσιάζεται σπάνια συνήθως, η οποία αφορά μία παραλυτική ιδέα, δηλαδή το άτομο βιώνει ψυχοσική συμπτωματολογία, ναι, να πιστεύει ότι ένας άνθρωπος είναι ερωτευμένος μαζί του, χωρίς να έχει κάποια στοιχεία ότι αυτό το άτομο είναι ερωτευμένο μαζί του. Αυτό συχνά συμβαίνει σε άτομα με υψηλότερη κοινωνική θέση, mm-hmm, και μπορεί να συμβεί και σε άτομα τα οποία πραγματικά δεν είχαν καμία επαφή με το άτομο, mm-hmm, το οποίο παρουσιάζει αυτή τη συμπτωματολογία. Δηλαδή, για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να πιστεύει ότι η Ελπίδα είναι ερωτευμένη μαζί του, χωρίς καν να σου έχει μιλήσει ποτέ στη ζωή του. Και να περιμένει ίσως και για χρόνια την Ελπίδα να εκφραστεί, mm-hmm, να εκφράσει το πάθος, να εκφράσει τις σκέψεις της. Και κατά κάποιο τρόπο γίνεται ένας κρυφός θαυμαστής, mm-hmm, να σου στέλνει γράμματα κλπ, λουλούδια, να μην ξέρεις ποιος είναι. Μπορεί να αρχίσει να σε παρενοχλεί, να σε παρακολουθεί και να γίνεται πολλές φορές φορτικός και επικίνδυνος. Και να πλάθει και σενάρια μέσα στο μυαλό του γιατρέ μου ότι εγώ τώρα που χρησιμοποιήσαμε εμένα τέλος πάντων ως παράδειγμα, είμαι ερωτευμένη μαζί του και μπορούμε εμείς έχουμε μια χημεία που μας δένει. Και είναι ο τρόπος που τον κοίταξες, είναι ο, ναι, τρόπος που του χαμογέλασες, είναι η συμπεριφορά σου η μη λεκτική. Φυσικά αυτό που βλέπουμε είναι ότι συμβαίνει σε άτομα τα οποία δεν έχουν αρκετή εμπειρία στο χώρο του έρωτα και της σεξουαλικής ζωής. Mm-hmm. Άτομα τα οποία κατά κάποιο τρόπο είναι άβγαλτα σε αυτό το τομέα και δημιουργούν κάποιες σκέψεις στο μυαλό τους που φτάνουν στο επίπεδο της ψύχωσης, της αιμονής και μπορεί να γίνουν και επικίνδυνα. Μάλιστα. Μπορούν να περιμένουν και χρόνια μέχρι το άτομο αυτό να εκφραστεί. Και όταν εκφραστεί μπορεί να γίνεται απειλητικός. Ναι. Μου έχει τύχει μια παρόμοια περίπτωση, γιατρέ μου, μην την πούμε τώρα δημόσια. Αλλά έτσι όπως την περιγράφεις, πραγματικά όμως, ναι. Και μετά αρχίζεις και διερωτάσαι, έκανα κάτι εγώ. Εντάξει, το θέμα είναι ότι δεν έχεις κάνει κάτι εσύ. Είναι μία ψυχική διαταραχή η οποία χρειάζεται θεραπεία, δύσκολη θεραπεία, αλλά η φαρμακευτική αγωγή είναι πολύ σημαντική στη συγκεκριμένη περίπτωση. Mm-hmm. Και να το διευκρινίσω τώρα, όταν λέμε μου τύχε, εννοώ κάποιος άλλος να έχει μια. Ναι, δεν ήσουν εσύ στο άτομο εγώ, το οποίο. Να έχω την ψύχωση με κάποιον, ναι. Και απόλυτα κατανοητό αυτό που μας λες και βεβαίως χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή. Βεβαίως θα το καταλάβει για να πάει για φαρμακευτική αγωγή συγκεκριμένος που έχει αυτήν την ψύχωση, γιατρέ μου. Όχι. Όχι, αλλά το άτομο το οποίο βρίσκεται υπό παρακολούθηση, παρενοχλείται, μπορεί να προβεί σε καταγγελίες στην αστυνομία, mm-hmm, για παράδειγμα, ναι, και έμεσα η αστυνομία να προβεί στο να ζητήσει ψυχιατρική αξιολόγηση, εκτίμηση και θεραπεία από ένα ψυχίατρο μέσω του δικαστηρίου, για παράδειγμα, αν φτάσει η υπόθεση να γίνεται επικίνδυνη. Μα είναι πολύ κρίμα αυτό, γιατί βασανίζεται ο άνθρωπος. Ακριβώς. Βασανίζεται. Γιατί περιμένει κάτι από τον άλλο όλη μέρα και νομίζει ότι θα εξελιχθεί και όλη μέρα το μυαλό του είναι σε κάτι το οποίο είναι φανταστικό. Μπορεί για παράδειγμα να παρακολουθά τις εκπομπές τις δικές σου και κάθε φορά που εκφράζεσαι με μη λεκτικούς τρόπους στο πρόσωπό σου να. Βλέποντας την κάμερα, νομίζω ότι βλέπω αυτό. Ακριβώς. Ακριβώς, ναι. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Οπότε είναι δύσκολο. Προκαλεί δυσφορία στο άτομο το οποίο μπορεί να νιώθει ότι είσαι ερωτευμένη, για παράδειγμα, μαζί του και να μην κάνεις κάτι για να το δείξεις. Πραγματικά. Ναι, όντως. Είναι και πολύ ψυχοφθόρο για το συγκεκριμένο άτομο. Και αυτή είναι η ερωτομανία και νομίζω ότι την έχουμε καταλάβει, την έχουμε μπεδώσει. Σωστά. Ζήλια. Ζήλια, τεράστιο ζήλια. Θέμα. Τεράστιο θέμα, έχουν γραφεί και τόσα πολλά ταξίδια, λέει, τόσα πολλά τραγούδια για τη ζήλια. Τραγούδια, ταινίες, μυθιστορήματα. Τα πάντα. Κοίταξε, όλοι
Νομίζω σε ένα σημείο πρέπει όλοι να ζηλεύουμε τον σύντροφο. Ως ένα φυσιολογικό βαθμό. Ως ένα φυσιολογικό. Ποιος είναι φυσιολογικός βαθμός. Ναι, να το εξηγήσουμε λίγο. Και επίσης ζήλια υπάρχει παντού. Δηλαδή και μεταξύ συναδέλφων και μεταξύ φίλων. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο η ζήλια στις σχέσεις. Από τη στιγμή που αποδεχόμαστε ότι υπάρχει κοινωνική σύγκριση, ότι συγκρινόμαστε συνέχεια με τον γείτονα, με τον άλλο συνάδελφο, με όλα τα άτομα τα οποία μας περιτριγυρίζουν κοινωνικά, μπαίνουμε σε μια διαδικασία να λέμε «Α, ο άλλος είναι καλύτερος από εμένα, ο άλλος έχει, ξέρω εγώ, καλύτερη δουλειά, έχει περισσότερα λεφτά, έχει καλύτερη κοινωνική θέση κλπ». Και μπαίνουμε σε μια διαδικασία η οποία είναι ψυχοφθόρα και για εμάς τους ιδίους, να νιώθουμε άσχημα, να δυσφορούμε, να ανησυχούμε, να φοβόμαστε. Κοιτάξτε, γιατρεύω όμως μέχρι κάποιο σημείο αυτό είναι πολύ καλό, γιατί μας δίνει όθηση να γινόμαστε καλύτεροι σιγά-σιγά. Ως ένα βαθμό. Αυτό είναι που θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε. Ως ένα βαθμό είναι φυσιολογικά κάποια συναισθήματα. Από εκεί και πέρα, όταν ξεπεράσουμε την κόκκινη γραμμή που γίνεται αυτό το ψυχοφθόρο και είναι τεράστιο πρόβλημα, γιατί καταντάμε να έχουμε μέσα στο μυαλό μας και να γίνεται παραλογισμός. Να πούμε λίγο περισσότερο. Πότε γίνεται παραλογισμός. Ναι, σωστά. Εμείς να δούμε τι γίνεται, γιατί πώς έχουμε παραλογισμό και το καταλάβαμε. Ο Φρόιντ, για παράδειγμα, είχε περιγράψει τρία είδη ζύγιας. Mm-hmm. Είχε περιγράψει τη φυσιολογική ζύγια, που η φυσιολογική ζύγια συνήθως είναι από συμπεριφορά τρίτων ατόμων. Τώρα μιλάμε περισσότερο για τις σχέσεις. Όταν, για παράδειγμα, υπάρχει ένα άτομο το οποίο προβαίνει σε κάποιες κινήσεις είτε με τη γλώσσα του σώματος, είτε ελεκτικά προς τον σύντροφό μας, τότε νιώθουμε λίγο αμηχανία, νιώθουμε ότι μία ανησυχία, ναι. Αρχίζουν οι αρνητικές σκέψεις, να νιώθουμε ότι μπορεί το άτομο να προβεί σε μία απιστία, ναι. Και ταυτόχρονα να αρχίζουν περίεργα πράγματα στο μυαλό μας, φόβος της εγκατάλειψης κλπ. Και προσπαθούμε να βρούμε τρόπο να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τη σχέση μας. Όταν γίνεται σε έναν βαθμό ο οποίος κατά κάποιο τρόπο δικαιολογείται λόγω κάποιων πραγματικών πράξεων και κάποιων πραγματικών στοιχείων, τότε ίσως θα μιλούσαμε για τη φυσιολογική ζύγια. Επίσης, ο Φρόιντ είχε περιγράψει την νευρωτική ζύγια. Δηλαδή. Που αυτό συμβαίνει συνήθως σε άτομα τα οποία τα ίδια προβαίνουν σε απιστία, ναι. Είτε έχουν προβεί σε απιστία στο παρελθόν, mm-hmm. είτε απιστία, παραδείγματος χάρη, λόγω κάποιων φαντασιώσεων, λόγω κάποιων σκέψεων που έχουν στο να προβούν σε απιστία και προβάλλουν, η προβολή είναι ένας μηχανισμός άμυνας, προβάλλουν στο άλλο άτομο ότι σκέφτεται να προβεί σε απιστία ή ότι προβαίνει σε απιστία. Δεν το κατάλαβα τούτο. Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο καλύτερα. Ναι. Άρα. Μπορεί να σκέφτεσαι εσύ, ναι. Ότι ή έχεις κατά κάποιο τρόπο. Εγώ είμαι σε μια σχέση και είμαι άπιστη. Ναι, έχεις μια παράλληλη σχέση. Ναι. Εντάξει. Ωραία. Εσύ αρχίζεις να φοβάσαι και ναι. Σκέφτεσαι ότι ο σύντροφός σου θα με απατήσει. Θα σε απατήσει ή έχει μια άλλη παράλληλη αλλά σχέση. Εγώ συνεχίζω και τον απατώ. Ναι, εσύ συνεχίζεις και τον απατείς. Και κατά κάποιο τρόπο μπαίνεις σε μια διαδικασία να ζηλεύεις τόσο πολύ τον σύντροφό σου, ναι. Διότι πιστεύεις και συνειδητά και υποσυνειδητά ότι ο σύντροφός σου προβαίνει σε απιστία. Ναι, αλλά δεν μου έδωσε κάποια στοιχεία τέλος πάντων ο σύντροφός. Ακριβώς. Μου, αλλά και εγώ συνεχίζω να τον απατώ. Αλλά είναι οι δικές σου σκέψεις, τα δικά σου συναισθήματα, τα οποία προβάλλεις. Δηλαδή τα μεταφέρεις. Το πρόβλημα είναι δικό μου, πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Εδώ είναι σοβαρό το θέμα. Σοβαρό το θέμα, δηλαδή είναι κάνει που. Έχω εξωσυγική σχέση. Εσύ κάνεις την απιστία, αλλά κάνω την απιστία. Προβαίνεις. Ζηλεύω για τον σύντροφο και πλάθω ολόκληρα σενάρια μες στο μυαλό μου ότι με απατά. Ότι το άλλο άτομο ναι, το κάνει. Δηλαδή ανασφάλεια full. Ακριβώς. Ε? Και οι ανασφάλειες είναι ένα τεράστιο θέμα, το οποίο διότι σίγουρα. Ότι δεν θέλουμε να μας κάνουν, δεν τα κάνουμε κι εμείς. Ακριβώς. Πολύ σωστά. Πάρα πολύ σωστά, Ελπίδα. Οπότε αυτό το βλέπουμε πολλές φορές σε άτομα που είναι υπερευαίσθητα, άτομα τα οποία έχουν αρκετές ανασφάλειες, άτομα τα οποία τα ίδια προβαίνουν σε απιστίες mm-hmm. και προβάλλουν αυτές τις ανησυχίες που έχουν, αυτές τις σκέψεις και συναισθήματα αρνητικά που έχουν για τον εαυτό τους, στο σύντροφό τους. Μάλιστα. Μέσω του μηχανισμού άμυνας που ονομάζεται προβολή. Mm-hmm. Τώρα, πιο σύνθετα ακόμη τα πράγματα γίνονται στην τρίτη κατηγορία της ζύγιας. Για πες. Που είναι η παθολογική ζύγια mm-hmm. ή κάποιοι την αναφέρουν ως αρρωστημένη ζύγια. Εδώ το άτομο έχει την αιμονή, τις αιμονές ότι ο σύντροφός του προβαίνει σε απιστίες ναι. και ψάχνει ασταμάτητα να βρει στοιχεία.
Μπορεί να ψάχνει, για παράδειγμα, τα εσώρουχα της συντρόφου. Μπορεί να ψάχνει το αυτοκίνητό της, το κινητό της, το τάπλετ, το κομπιούτερ. Αρρωστημένα αυτά. Τα πάντα. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε. Και αλλά δεν βρίσκει στοιχεία. Αν δεν έχεις εμπιστοσύνη στον σύντροφό σου, άμα είναι όλη μέρα να ψάχνω πώς μυρίζει το πουκάμισο, αν το κινητό έχει κάτι διαφορετικό, εάν μέσα στο αυτοκίνητο βρω κάτι, έστω μια τρίχα, τέλος πάντων πιο μακριά. Δηλαδή θα τρελαθώ. Ναι, αυτό είναι πραγματικά ψυχική διαταραχή. Είναι ψύχωση, εντάξει, η οποία χρειάζεται άμεση φαρμακευτική αγωγή. Το αρνητικό της όλης υπόθεσης είναι πολλές φορές, ακόμη και με φαρμακευτική αγωγή, δεν λέει να ηρεμήσει αυτή η κατάσταση εύκολα. Και να συνεχίζει το άτομο να πιστεύει ότι ο σύντροφός του προβαίνει σε απιστία. Να σε ρωτήσω κάτι, γιατρέ μου. Αυτόν το άτομο με ένα συγκεκριμένο, με το σύντροφο το συγκεκριμένο, βγαίνει αυτή η ζήλια ή θα βγει και με κάποιον άλλον άτομο? Πολλές φορές το βλέπουμε να βγαίνει και με άλλα άτομα, όχι μόνο με το συγκεκριμένο σύντροφο. Γιατί θα έλεγα σε αυτή την περίπτωση, αφού δεν κάνουν τίποτα τα φάρμακα, ας το χωρίσει να τελειώνει. Η αλήθεια είναι η καλύτερη λύση. Ο χωρισμός είναι η καλύτερη λύση στην παθολογική ζήλια, διότι και ακόμη και η φαρμακευτική αγωγή δυσκολεύεται να έχει αρκετά καλά αποτελέσματα στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το πιο δύσκολο της όλης υπόθεσης, εκτός από καυγάδες, τσακωμοί που προκύπτουν λόγω αυτής της αιμονής, είναι ότι το άτομο μπορεί να γίνει πραγματικά επικίνδυνο. Δηλαδή. Και στην Κύπρο έχω δει περιστατικά που άλλος έχει πάρει το όπλο, ας πούμε, και να απειλεί τη γυναίκα του να τη σκοτώσει, λόγω του ότι πιστεύει ότι προβαίνει σε απιστία. Χωρίς να υπάρχουν στοιχεία απιστίας. Χωρίς να υπάρχουν τεκμήρια σε αυτό το έγκλημα της απιστίας, θα έλεγα. Οπότε γίνεται επικίνδυνη η κατάσταση. Το άτομο μπορεί να απειληθεί. Και υπάρχουν και στη βιβλιογραφία και στις ταινίες και στα μυθιστορήματα αρκετοί φόνοι που έχουν διαπρατεί λόγω αυτής της κατάστασης, λόγω αυτής της παθολογικής ζήγιας, και η διάπραξη τέτοιων εγκλημάτων πραγματικά ίσως θα μπορούσαμε να τα αποτρέψουμε αν υπήρξε, όπως είπες και εσύ, ο χωρισμός αυτής της σχέσης. Διότι ένας ψυχίατρος, όταν αντιμετωπίζει ένα ασθενή που παρουσιάζει τέτοια έντονα συμπτώματα παθολογικής ζήλιας, η επικινδυνότητα είναι αρκετά υψηλή. Δηλαδή αυτό το άτομο ή μπορεί να σκοτώσει τον σύντροφό του ή ακόμη και να αυτοκτονήσει. Αλήθεια. Και η πιο εύκολη λύση, θα έλεγε κάποιος, είναι ο χωρισμός σε τέτοια περιστατικά. Αλλά όπως έχεις πει, μπορεί να προκύψει και με την επόμενη σχέση. Αλλά ίσως όχι στον ίδιο βαθμό. Και υπάρχει και η ελπίδα ότι δεν θα είναι πάλι το ενδεχόμενο αυτής της παθολογικής ζήλιας με αυτό το άτομο, τον καινούριο σύντροφο, θα έλεγα. Οπότε όταν ένα άτομο... Αυτό ακόμη δεν έχω καταλάβει. Δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει την παθολογική ζήλια, το έχει γενικότερα ή το βγάζει ένας συγκεκριμένος άνθρωπος? Ναι. Αυτό είναι που... Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο. Ναι. Όταν κάποιος έχει παθολογική ζήλια, μιλάμε ότι είναι μία παραλυτική ιδέα. Δηλαδή πιστεύει 100% ότι ο σύντροφός του προβαίνει σε απιστία. Μάλιστα. Χωρίς να έχει ούτε τεκμήρια ούτε στοιχεία, μπορεί να βάλει και detective να την παρακολουθούν και να μην έρχεται ο detective και να μην έρχεται πίσω με κάποια στοιχεία, ούτε φωτογραφίες ούτε τίποτα. Τώρα, αυτό το άτομο έχει αυτή τη διαταραχή. Μπορεί να πάρει αντιψυχωσική αγωγή και να βελτιωθεί σε ένα βαθμό. Δύσκολο το 100% να βελτιωθεί, αλλά ας πούμε ότι βελτιώθηκε 100%. Ναι. Αν βελτιωθεί 100% και φύγει αυτή η ιδέα από το μυαλό του, τότε ίσως θα μπορούσε να συνεχίσει με τη ζωή του. Η εύκολη λύση θα είναι ο χωρισμός, γιατί φεύγει το συγκεκριμένο άτομο που έχει αυτή την παραλυτική ιδέα, ότι για παράδειγμα αυτό το άτομο με απατεί. Μάλιστα. Εντάξει. Οπότε φεύγει από τη ζωή, σπάζει αυτός ο δεσμός κατά κάποιο τρόπο και μπορεί να προκύψει ένα καινούριο άτομο στη ζωή του. Στην αρχή μπορεί να μην βιώνει αυτή την ψύχωση, αυτή την παραλυτική ιδέα με το καινούριο άτομο στη ζωή του. Μπορεί να είναι ερωτευμένος, μπορεί πολλά πράγματα να υπάρχει έτσι μια όμορφη μάσκα. Και υπερκαλύπτουν. Και υπερκαλύπτονται το τι υποβόσκει από κάτω. Ναι. Σε κάποια φάση όμως μπορεί να το ξαναβγεί αυτό. Δηλαδή δεν μπορείς να ξέρεις. Μπορεί. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος ότι φεύγεις από μία κατάσταση με ένα άτομο και αυτό θα συνεχιστεί με ένα άλλο άτομο. Υπάρχει υψηλός κίνδυνος, ναι. Άρα μπορεί να είναι κάποιο συγκεκριμένο άτομο που σου τα βγάζει όλα αυτά. Σε κάποια φάση της ζωής σου, ναι. Αλλά μπορεί να συνεχιστεί και με άλλα άτομα. Δηλαδή να μην βρεθεί η λύση εύκολα. Όταν λέμε κάποιες φορές ο άλλος είναι, για παράδειγμα, ζυγιάρης. Και δεν μιλάμε τώρα για παθολογική ζύγια, μιλάμε για ίσως την νευρωτική ζύγια που λέγαμε προηγουμένως. Και υπερβαίνει κάποια όρια. Ναι, γιατρέ μου, κοίταξε. Αν είσαι σπίτι με τον σύντροφο σου,
Και χτυπήσει το τηλέφωνο ένα μηνυματάκι η ώρα 11 ώρα το 10 το βράδυ. Τι κάμνει. Δεν κατάλαβα. Θα ζηλέψει. Μπορεί να είναι γιατρό ο σύντροφο σου, οπότε να τον παίρνει ο ασθενή τηλέφωνο. Εντάξει τώρα. Μίλησε ο γιατρό, σε δικαιολόγησε. Άμα δεν είναι γιατρό, δεν είναι γιατρό. Τώρα 11-12 και χτυπήσει το τηλέφωνο, εντάξει. Λέω σίγουρα το παράδειγμα. Υπάρχουν υποψίε. Υπάρχουν υποψίε. Δημιουργούνται υποψίε. Πολλέ φορέ όμω αυτό που βλέπουμε είναι θέμα ανασφάλεια του ιδίου του ατόμου. Δηλαδή, αν ένα άτομο νιώθει όμορφα με τον εαυτό του, νιώθει ασφαλής, έχει αυτοεκτίμηση, έχει αυτοεπίθεση, θα έλεγα ότι είναι θέμα θαυμασμού πλέον και δεν είναι θέμα ζήγιας. Είτε προς το ίδιο του το άτομο, είτε προς άλλα άτομα, είτε με τη σχέση του, είτε με φίλους, είτε με συναδέλφους. Δηλαδή, το να νιώθεις ότι κάποιος είναι καλύτερος από εσένα, δεν είναι κακό, γιατί θες και εσύ, όπως είπες προηγουμένως, να γίνεις και εσύ ακόμη καλύτερος από αυτό το άτομο. Αλλά ταυτόχρονα, όπως λέμε, τη λέξη φθόνος, το οποίο προκαλεί έτσι κάποια θέματα έντονης δυσφορίας και ανησυχίας και φόβου, που πραγματικά μας κάνει να μην μπορούμε να ηρεμήσουμε. Οπότε πρέπει να βρούμε μια λύση σε αυτή την κατάσταση και να μην λέμε «Α, είναι φυσιολογικό αυτό που νιώθουμε και το σκεφτόμαστε 24 ώρες το 24ωρο ότι ή ο σύζυγος μας απατεί». Ή μας απατά, ή για παράδειγμα νιώθουμε ότι αυτός ο συνάδελφος θέλει το κακό μας. Μπορεί να το θέλει το κακό μας ο συνάδελφός μας, μπορεί να μας ζηλεύει ο συνάδελφός μας, αλλά έχουμε στοιχεία. Ή απλώς είναι ο τρόπος που με κοίταξε, είναι ο τρόπος που με χαμογέλασε σήμερα. Και να ζηλεύει κάποιος συνάδελφος, λέω εγώ τώρα. Είναι αυτό που είπες προηγουμένως, όταν νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας. Ακριβώς. Και έχουμε τη δικιά μας αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, βάζουμε τα όρια μας. Και απλά αυτόν τον συνάνθρωπο το περιθωριοποιούμε λίγο και αυτά. Και δεν επηρεαζόμαστε από όλον αυτό που πολύ υπάρχει. Πολύ σωστά. Έτσι? Και οι τοξικοί άνθρωποι υπάρχουν. Υπάρχουν. Τοξικότητα υπάρχουν παντού. Είναι διάχυτη στις ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, και η τοξικότητα μπορεί να υπάρχει και μέσα στην οικογένειά μας. Δεν σημαίνει ότι υπάρχει μόνο στις φιλίες, στις σχέσεις κλπ, στις δραστηριότητες, στις εργασίες μας κλπ. Όταν υπάρχουν κάποιοι τοξικοί άνθρωποι, τότε αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους βγάλουμε τη ζωή μας. Σωστά. Δεν χρειάζεται να τους έχουμε εκεί δίπλα μας. Πολλές φορές κάποιο άτομο όμως μπορεί να πει: «Με αυτό το άτομο δουλεύουμε καθημερινά μαζί. Το βλέπω καθημερινά. Ναι. Τι κάνω, πρέπει να αλλάξω δουλειά?» Εντάξει, είναι δύσκολο. Μία τυπική θέση, μία τυπική συμπεριφορά, τότε δεν θα μας επηρεάσει και τόσο πολύ. Όσο περισσότερη παρέα, περισσότερες συζητήσεις, περισσότερες αλληλεπιδράσεις έχουμε με τοξικά άτομα, τόσο μεγαλύτερος είναι και ο κίνδυνος να νιώθουμε δυσφορία, να νιώθουμε ανησυχία. Να επηρεαστούμε κι εμείς από όλη αυτή την τοξικότητα. Την αρνητική ενέργεια, θα έλεγε κάποιος διαφορετικά. Ακριβώς αυτό. Άλλο μεγάλο θέμα, γιατρέ μου τούτο. Σίγουρα. Η τοξικότητα. Μεγάλο θέμα και. Οι τοξικοί άνθρωποι. Άστα, τώρα μπαίνουμε σε άλλες. Ναι, μεγάλο θέμα και που επηρεάζει πολύ. Πολύ. Και κάποιες φορές γινόμαστε 50 και 60 χρόνια να καταλάβουμε ότι έπρεπε να βγάλουμε από τη ζωή μας ανθρώπους που μας επηρεάζαν αρνητικά. Δεν χρειάζεται να γίνουμε 60. Όχι, όχι. Πρέπει να γίνονται ξεκαθαρίσματα πιο συχνά. Σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά. Εγώ ευχαριστώ. Θα τα πούμε σύντομα. Σίγουρα. Καλή συνέχεια σου ευχόμαστε. Και διαφημίσεις.